Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Σπύρος και όπως βλέπετε από τον τίτλο του βίντεο, σήμερα θα μιλήσουμε για το μυστικό και τον νόμο της έλξης. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα πραγματικά να πω ευχαριστώ σε όλους που έχουν κάνει support στα βίντεο. Το κανάλι κοντεύει τους 100 συνδρομητές. Και αν σας αρέσει, κάντε ένα like, κάντε ένα share και πείτε μου στα comments τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει και τι θέλετε να κάνω από εδώ και πέρα. Πίσω λοιπόν στο θέμα. Το The Secret είναι ένα βιβλίο 200 σελίδων που γράφτηκε το 2006 από τη Rhonda Byrne και από τότε έχει πουλήσει πάνω από 35 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Κάτι που το κάνει ένα από τα καλύτερα και πιο καλοπουλημένα βιβλία αυτοβελτίωσης όλων των εποχών. Επιπλέον έχει γίνει documentary, το οποίο υπήρχε σε DVD για χρόνια και τώρα υπάρχει στο Netflix. Το θέμα του βιβλίου είναι ο νόμος της έλξης ή αλλιώς το Law of Attraction. Τι είναι όμως το Law of Attraction? Ο νόμος της έλξης είναι η ικανότητα των ανθρώπων να προσελκύουν στη ζωή τους οτιδήποτε σε εισαγωγικά επιθυμούν μέσα από τη δύναμη της θετικής σκέψης, της ακλόνητης πίστης και του συστηματικού οραματισμού. Ό,τι αναζητείς από τη ζωή σου πρέπει πρώτα να το εκχωρήσεις εδώ, να το πιστέψεις σαν είναι μέρος της πραγματικότητάς σου και με σύμμαχο τη θετική ενέργεια και τη θετική σκέψη μπορείς κάποια στιγμή στη ζωή σου να το πετύχεις και να το αποκτήσεις. Μία ικανότητα που αποδεικνύεται ότι είχαν στην κατοχή τους πολλές ιστορικές και ηγετικές προσωπικότητες του παρελθόντος. Σε λίγο πιο απλά ελληνικά, ο νόμος έλξης βασίζεται πολύ σε αυτό το γνωστό απόφθεγμα που θα έχεις ακούσει που λέει ότι όταν θέλεις κάτι πολύ, το σύμπαν συνωμοτεί για πάρτι σου για να το πετύχεις. Η Rhonda Byrne μάζεψε μια μεγάλη ομάδα από κβαντικούς φυσικούς, φιλόσοφους, συγγραφείς, επιχειρηματίες, ψυχολόγους για να μπορέσει να μας αποδείξει πώς αυτό μεταφράζεται και στην πραγματικότητα. Τώρα οι περισσότεροι θα μου πείτε, θα μας τρελάνεις, τι είναι αυτά που μας λες, ρε, τι είναι αυτά. Καθίστε λίγο περισσότερο στο βίντεο και δείτε το μέχρι το τέλος και πείτε μου μετά στα comments τι πιστεύετε για τον νόμο της έλξης. Η δικιά μου ιστορία με τον νόμο της έλξης ξεκινάει κάπου το 2016, όταν και εγώ και ο φίλος μου ο Βασίλης ψάχναμε τρόπους να εξελίξουμε το μπασκετικό μας παιχνίδι. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει μόνο να εξελίζεσαι στα skill σου και στο πόσα σουτ βάζεις, αλλά πρέπει να εξελίσσεις και το μυαλό σου, πνευματικά να είσαι καλύτερος από τους άλλους και να προσεγγίζεις το παιχνίδι με άλλο τρόπο. Ο Βασίλης μου είπε: έλα στο σπίτι μου γρήγορα. Έχω ένα ντοκιμαντέρ που πρέπει να δεις. Πραγματικά θα αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζουμε το παιχνίδι στο 100%. Πήγα, το είδαμε και όσο κλισέ για να ακούγεται, όταν τελείωσε, κοιταζόμασταν περίπου για 5 λεπτά, κάπως έτσι. Ειδικά όταν είσαι 16 με 17 και βλέπεις κάτι τέτοιο, πραγματικά σου αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι και κατανοείς πόσα πράγματα έκανες λάθος τόσο καιρό. Από την επόμενη ημέρα ξεκίνησα να κάνω το δικό μου research πάνω στον νόμο της έλξης. Βρήκα ότι υπάρχει και σε βιβλίο. Το παρήγγειλα και μέσα σε μια εβδομάδα το διάβασα 2 με 3 φορές. Ξεκίνησα να βάζω κάποια από τα χαρακτηριστικά του νόμου της έλξης στην καθημερινότητά μου για να δω τι ισχύει και αν ισχύει. Και σε πολλούς θα ακουστεί περίεργο, αλλά όντως ο νόμος της έλξης μου άλλαξε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τη ζωή εκείνη την εποχή. Μέχρι και σήμερα, σε κάποιους από τους στόχους μου, έχω πετύχει πολλά πράγματα που ήθελα, έχω βρει πράγματα που αναζητούσα και πραγματικά μου άλλαξε τη ζωή εκείνη την περίοδο. Ανεξαρτήτως του τι θέλεις, αν είναι ένα κινητό, ένα καινούριο ρούχο, ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, ένα καινούριο boyfriend, ένας τύπος κοριτσιού, ο νόμος της έλξης πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί να σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο σου. Και θέλω πραγματικά να κάνουμε focus στη λέξη βήμα, που είναι ένα μικρό βήμα ή ένα μεγάλο βήμα, αλλά είναι ένα βήμα. Όπως είπα και στην αρχή, ο νόμος της έλξης πατάει πάνω σε τρεις αρχές. Θετική σκέψη, πίστη, οραματισμός. Ας ξεκινήσουμε με τη θετική σκέψη. Κάποιοι άνθρωποι όντως βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο και άλλοι μισογεμάτο. Το ποσοστό όμως των ανθρώπων που βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο είναι σχεδόν το οχταπλάσιο από ότι το αντίθετο. Γιατί θα μου πεις τώρα? Σε αυτό μας απαντάει η ανθρώπινη ιστορία που μας λέει ότι ο εγκέφαλος είναι ένα εργαλείο χιλιάδων ετών το οποίο δεν κατασκευάστηκε για να ευδοκιμεί. Κατασκευάστηκε για να επιβιώνει. Πράγμα που σημαίνει ότι η ανθρώπινη φύση πάντα είχε τάση να κάνει focus στα αρνητικά με σκοπό να διαφυλάξει την ακεραιότητά της παρά στα θετικά. Το να είμαστε θετικοί, ήρεμοι και λογικοί είναι μια ικανότητα που καλλιεργείται πραγματικά μέσα από καθημερινή άσκηση. Μην μπορείς να ξυπνήσεις μια μέρα και να πεις: ω, από εδώ και πέρα θα είμαι θετικός. Δεν θα κάνω focus σε τίποτα αρνητικό. Θα είμαι μόνο θετικός. Όλα θα πηγαίνουν καλά, τέλεια. Θέλει λίγο-λίγο μέρα με τη μέρα να αρχίζεις να κοντρολάρεις συνειδητά τη σκέψη σου μέχρι να σου γίνει τρόπο ζωής. Το θέμα με τη θετικότητα είναι ότι μπορεί μια μικρή θετική σκέψη να αλλάξει όλη σου την ψυχολογία. Και όταν η ψυχολογία σου είναι καλύτερα, φυσικό επακόλουθο είναι να αποδίδεις καλύτερα στα πάντα. Στη δουλειά σου, στα χόμπι σου, στη σχέση σου, σε όλα. Μία θετική σκέψη μπορεί να φέρει μία θετική ψυχολογία και μία θετική ψυχολογία μπορεί να φέρει πολλά θετικά αποτελέσματα στη ζωή μας. Και αυτό είναι ενέργεια, δουλεύει συνεχώς σαν κύκλο. Σίγουρα ξέρετε ή θα μπορείτε να ονομάσετε ένα ή δύο άτομα στη ζωή σας που ξέρετε ότι α, όλα τους πάνε καλά, έχουν ρέντα, συνεχώς έχουν νίκες από εδώ και από εκεί και όλα τους πάνε καλά. Θεωρώ ότι αυτό είναι ενέργεια και δουλεύει
σαν νόμος. Πάμε στην πίστη τώρα. Καμία θετική σκέψη και κανένας στόχος, δυστυχώς, δεν μπορεί να έχει πραγματική ισχύ αν δεν υπάρχει πίστη. Και εδώ είναι που πρέπει να μπει και ο ρεαλισμός μέσα στην εξίσωση, γιατί ο εγκέφαλός μας είναι αρκετά ανεπτυγμένος να καταλάβει πότε λέμε βλακίες και πότε πιστεύουμε πραγματικά σε μια σκέψη. Τώρα πω πολύ έτσι ωραία να κάνω μια θετική σκέψη ότι το πρωί θα ξυπνήσω τη Δευτέρα και θα κατέβω κάτω και θα αρχίσει να βρέχει Ferrari και θα έχω 8-pack και θα φουσκώσω τα μπράτσα μου και θα έχω βλέβες. Είναι μια ωραία σκέψη, αλλά δεν έχει καμία υπόσταση στον πραγματικό κόσμο. Και όταν δεν έχει υπόσταση στον πραγματικό κόσμο, δεν έχει καμία υπόσταση και μέσα στο μυαλό μας. Η φυσική μας λέει ότι για να πιστέψω κάτι πρέπει πρώτα να το έχω δει με τα μάτια μου. Ο νόμος της έλξης και το σύμπαν μας λέει ότι πρέπει πρώτα να πιστέψεις και να δεις κάτι στο μυαλό σου και μετά να το δεις με τα μάτια σου και να το κρατήσεις με τα χέρια σου. Πάμε στον οραματισμό τώρα. Με την έννοια οραματισμός εννοούμε την ικανότητα των ανθρώπων να μπορούν να δουν τον εαυτό τους μέσα στις συνθήκες τις οποίες αναζητούν και ονειρεύονται. Το μυστικό συγκεκριμένα προτείνει τρεις διαφορετικούς τρόπους οραματισμού. Νούμερο 1 είναι ο πιο απλός που έχει μια μορφή διαλογισμού. Τι κάνεις? Το πιο απλό πράγμα. Κάθεσαι, χαλαρώνεις σε μια στιγμή μέσα στην ημέρα σου, βάζεις τα ακουστικά σου, ακούς μια μουσική η οποία σε χαλαρώνει και σε φέρνει σε καλή διάθεση, κλείνεις τα μάτια σου και προσπαθείς να δεις τον εαυτό σου μέσα σε όλα αυτά που θέλεις. Σε ένα ωραίο αυτοκίνητο, σε ένα συγκεκριμένο μέρος, σε ένα ταξίδι, με κάποιον, με οποιονδήποτε. Προσπαθείς να δεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτή την εικόνα. Όλη αυτή η διαδικασία έχει σκοπό να σου δώσει ενέργεια, να σε κάνει καλύτερα, να σου βγάλει το στρες, να έχεις λιγότερο άγχος, να σε φέρει σε καλύτερο mood. Και το καλύτερο mood δουλεύει σε τις θετικές σκέψεις που φέρνουν τα θετική ψυχολογία και τα θετικά αποτελέσματα και πάει κάπως έτσι. Νούμερο 2 είναι ο όρος Vision Board. Τι είναι το Vision Board? Το Vision Board είναι ένας σαν πίνακας ή μια κορνίζα που θα έχεις πάντα εκεί που δουλεύεις ή όταν εκεί που διαβάζεις, το οποίο θα σου θυμίζει συνεχώς τι περιμένεις από τη ζωή σου, του στόχου σου. Το Vision Board είναι κάτι σαν μικρές φωτογραφίες που έχεις σαν constant reminder του τι θέλεις, πώς θες να δείχνεις, τι θες να πού θες να μένεις, τι θες να έχεις και όλα τα σχετικά. Σε πολλούς δουλεύει σαν motivation την ώρα που διαβάζουν, την ώρα που δουλεύουν, γιατί θέλουν να βλέπουν πραγματικά αυτή την εικόνα, το συγκεκριμένο σπίτι, τη συγκεκριμένη γυναίκα ή το συγκεκριμένο οτιδήποτε. Και νούμερο 3 έχουμε τα αληθινά experiences. Τι είναι τα αληθινά experiences? Θες ένα αυτοκίνητο, θες ένα ρολόι, ένα φόρεμα, μία τσάντα, πήγαινε στο μαγαζί, κάνε το test drive, βάλε το ρολόι, βάλε το φόρεμα, πήγαινε στο καθρέφτη, βγάλε τον εαυτό σου φωτογραφίες, δες πραγματικά πώς είναι η εμπειρία, νιώσ' το μέσα σου, ώστε να σου δημιουργηθεί μία έξτρα ανάγκη να το κυνηγήσεις μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο. Και τώρα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο χαρακτηριστικό του νόμου της έλξης. Η θετική σκέψη, η πίστη και ο οραματισμός είναι τρία πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά που αν τα βάλεις στην καθημερινότητά σου μπορεί συνεχώς να έρθεις ένα βήμα, όπως είπα και πριν, πιο κοντά στο στόχο σου. Αλλά χωρίς το τέταρτο βήμα πραγματικά δεν πας πουθενά. Το μυστικό στο παρελθόν και ακόμα είναι ένα controversial για πολλούς βιβλίο, γιατί λέει κατά κάποιο τρόπο ότι αν κάφεσαι και σκέφτεσαι και οραματίζεσαι, πραγματικά όλα αυτά που θέλεις θα σου έρθουν. Ενώ δεν ισχύει. Το τέταρτο λοιπόν χαρακτηριστικό που κάνει τον νόμο της έλξης πραγματικότητα είναι η δουλειά και η δράση. Χωρίς πραγματική δράση, χωρίς πραγματική δουλειά, ποτέ δεν θα μπορέσεις να κατακτήσεις κανέναν στόχο. Τώρα δεν μιλάμε για τους πιο απλούς της μικρής καθημερινότητας στόχους, αλλά αυτό που πραγματικά θέλεις να φτάσεις σε 10 χρόνια από τώρα, σε 1 χρόνο από τώρα, σε 20, σε 30 χρόνια από τώρα. Δεν γίνονται αυτά χωρίς να δράσεις. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Καμία επιτυχία και κανένας στόχος δεν πραγματοποιείται με ένα μυστικό. Είναι πολλά μυστικά μαζί, αν θες να το πούμε έτσι. Και συνήθως, το πραγματικό μυστικό πίσω από τις επιτυχίες όλων των ανθρώπων είναι η δράση και η δουλειά. Παρ' όλα αυτά όμως, δράση και δουλειά χωρίς το σωστό mindset συνήθως πάει στράφη. Όσο και αν δουλέψεις, αν προσεγγίζεις τα πάντα με τον αρνητικό τρόπο, δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, δεν πιστεύεις στο στόχο σου, δεν νομίζω ποτέ θα μπορέσεις να φτάσεις σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό τελειώνουμε λέγοντας ότι ο νόμος της έλξης χρειάζεται 4 πράγματα για να λειτουργήσει. Θετική σκέψη, πίστη, οραματισμός και δουλειά. Αυτά τα 4 μπορούν να κάνουν τον καλύτερο συνδυασμό επιτυχίας που μπορείς να βρεις εκεί έξω. Και τώρα, εφόσον σας τα είπα, θα περάσουμε και σε κάποιους άλλους ανθρώπους που θα ήθελα να ακούσετε αυτά που έχουν να πούνε και τα ξαναλέμε σε λίγο. Like there's a redemptive power that making a choice has, you know, rather than feeling like you're at effect to all the things that are happening. Make a choice. Like you just decide
what it's going to be, who you're going to be, how you're going to do it. Just decide. And then from that point, the universe is going to get out your way. So let me share some of the concepts that have helped keep me on my game. So the first one is like attracts like. You have to understand, you are a magnet. Whatever you are, that's what you draw to you. If you're negative, you're going to draw negativity. You're positive, you draw positive. You're a kind person, more people are kind to you. So you're like a magnet, you know. And you got to understand something about like attracts like. If you see it in your mind, you can hold it in your hand. This is so true. You've got to grab this. You gotta create dream boards. You gotta put the new car up on your mirror. Put the weight you wanna be on the refrigerator. If you can see it in your mind, you can hold it in your hand. Well, I mean, positively and negative. I mean, you attract, not just what you fear, you attract what you feel, what you are, what's on your mind. Yeah, it's like exactly. The law of physics. I don't know how anybody can disagree with that. Ask any physicist, they'll tell you that it's true. Yeah. Total believer. Yeah, I believe in manifestation. I believe in putting a rocket of desire out into the universe, and you get it when you believe it. You get it when you believe you have it, and that's the key. It's like people still, they sit around going, when's it gonna come, when's it gonna come, when's it gonna come, when's it gonna come, and that's the wrong way. You're facing the wrong way, you're facing away from it. You have to go, it's here, it's here, it's here. The key word that you use in here over and over and over again in every chapter is that in order to attract or manifest anything, you have to be in alignment. With your source. With your source. With God. With you God. Have to be just, yeah, it's about you have alignment. To stay connected to the ocean. That's right. Because you can't just sit around and wishing for stuff. It's our intention. Our intention is everything. Nothing happens on this planet without it. Not one single thing has ever been accomplished without. How do you connect these? If you can see it here and you have the courage enough to speak it, it will happen. So I see these shots, I see these sequences, and I don't shy away from them. A lot of times people believe in certain things, but they keep to themselves. They don't put it out there. If you truly believe in it, if you become vocal with it, you are creating that law of attraction and it will become reality. I knew he would overextend. A lot of people were surprised when they found out that you've been signing your name as Champ 2011. How did that come about? I believe in the law of attraction, and I believe that that you can speak things into existence. And I believe that when you know where you're going and you know what you want, the universe has a way of stepping aside for you. And me signing my signature with Champion 2011 on it, it can't hurt me. It can't hurt me. It could only help me to believe it even more, you know. So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995, and I put it in my wallet and I kept it there, and it deteriorated and deteriorated and stuff, but then just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber maybe. Dumb and Dumber, yeah. Yeah. So you visualize yourself like. Κλείνοντας, θέλω πραγματικά να σας πω ευχαριστώ που είστε ακόμα στο βίντεο. Το εκτιμώ πραγματικά. Πείτε μου πώς σας φάνηκε αυτό το βίντεο. Πείτε μου τις σκέψεις σας πάνω στον νόμο της έλξης και στο μυστικό. Πραγματικά θα βάλω το link του βιβλίου κάτω στο description από τα public. Θα ψάξω την πιο φθηνή τιμή για οποιονδήποτε θέλει να το διαβάσει και όποιος θέλει να το τσεκάρει. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το βίντεο και θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Κάντε subscribe, ερχόνται βιντεάρες. Τα είπα καλά τώρα. Ποιος ξέρει.